Μετεωρολογικός λειτουργός, για να δούμε μαζί τα στατιστικά Μαρτίου, όπως συνηθίζουμε κάθε τέλος του μήνα. Σήμερα είναι 2 Απριλίου, έχουμε όλα τα δεδομένα συγκεντρωμένα. Κύριε Τίβερη, να δούμε τι καιρό μας έκανε. Πάντα το κάνουμε αυτό, να δούμε και με την κλιματική κρίση που είμαστε, με τις βροχές, τις θερμοκρασίες, την αύξηση της θερμοκρασίας. Οπότε να ξεκινήσουμε. Σχεδόν όπως ετοιμάσετε. Τα είπατε. Ναι. Δεν έχουμε ακριβώς τις μετρήσεις για τη βροχόπτωση. Θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι, να δούμε. Ας δούμε όμως τις θερμοκρασίες. Με διαγεκομένη γραμμή οι κανονικές οι θερμοκρασίες και η αυξομοίωση, η φυσιολογική αυξομοίωση των θερμοκρασιών μας έδωσε ένα μήνα πάρα πολύ κοντά στα κανονικά. Τόσο όσον αφορά τα μέγιστα, τόσο όσον αφορά και τα ελάχιστα. Μέγιστη τιμή του μήνα 25,5 στις 21 Τρίτου και ελάχιστη τιμή 2,8 στις 26. Μετά από μία εβδομάδα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε πώς συγκρίνεται αυτό με τα προηγούμενα χρόνια. Η μέση μέγιστη τιμή ήταν 20,2 βαθμοί, ενώ η μέση είναι 19,3. Είμαστε ένας βαθμός διαφορά προς το θετικό. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα έντονο. Η μέση ελάχιστη τιμή 6,2 με 6,8. Αυτό που είχαμε δει και τιμή τον προηγούμενο μήνα, ο Φεβρουάριος, ήταν πολύ πιο ψηλά η φετινή μέγιστη τιμή σε σύγκριση με την προηγούμενη. Είχαμε 2-3 βαθμούς. Πολύ σωστά θυμάστε και μάλιστα συγκρινόμενοι με την μέση τιμή του Μαρτίου, η μέση τιμή του Φεβρουαρίου ήταν 19,2 βαθμοί. Mm-hmm. Και του Μαρτίου είναι η μέση 19,3. Ναι. Δηλαδή είχαμε θερμοκρασίες Μαρτίου μέσα στο Φεβράρι. Ναι. Μου κάνει εντύπωση που θυμάστε τόση πολύ λεπτομέρεια. Πιο κάτω είναι τα ρεκόρ των θερμοκρασιών. Για τον Μάρτιο είναι 24,9 βαθμοί το 2018 και η χαμηλότερη ελάχιστη που έχει μετρηθεί το 1987, 4,1 βαθμοί. Μάλιστα. Και πάμε στην επόμενη κάρτα. Στην επόμενη κάρτα έχουμε την μέση τιμή της κατανομής της βροχόπτωσης σε όλη την Κύπρο για το μήνα Μάρτι και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουμε τις μετρήσεις αυτόν τον μήνα. Τις τελευταίες μέρες είχαμε ένα πρόβλημα με τον σερβερ μας, ο οποίος μας φτιάχνει αυτούς τους χάρτες. Οι χάρτες αυτοί δεν είναι πραγματικοί. Πραγματικότητα είναι αυτός ο χάρτης, ο οποίος σε κάθε σημείο έχει σταθμό. Ναι. Έχουμε ένα από τα πιο πυκνά δίχτυα στον κόσμο. Είμαστε η δεύτερη σε πυκνότητα σταθμό μέτρησης της βροχής ανά τον κόσμο. Αυτός ο πίνακας κάθε μέρα μετράται είτε από αυτομάτους σταθμούς είτε από ανθρώπινους σταθμούς. Σχεδόν όλοι αυτοί οι αριθμοί γεμίζουν τη βάση δεδομένων. Και ερχόμαστε και σχεδιάζουμε αυτό το χάρτη. Βλέπουμε πόση βροχή έχει εδώ, πόση βροχή έχει εδώ και αποφασίζει ο υπολογιστής με βάση στατιστικές τι τιμή θα δώσει. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα λόγω βλάβης, άρα την τελευταία εβδομάδα είμαστε πίσω. Οπότε δεν έχουμε τελικές τιμές βροχόπτωσης, όμως. Που είχαμε τελευταία εβδομάδα βροχοπτώσεις. Είχαμε, ναι, ακριβώς. Ναι. Στην επόμενη κάρτα φαίνονται οι τιμές. Μέχρι τις 26 του Μάρτη βλέπουμε ότι σε πολλές περιοχές είχαμε ικανοποιητικές βροχοπτώσεις, εκτός από το αεροδρόμιο Πάφου στα δυτικά και κάποιες άλλες περιοχές. Είμαστε όμως αρκετά ψηλά. Ναι. Μαζί με τις καινούριες που θα μπουν, θα δούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στα κανονικά. Μάλιστα. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε κάτι ανησυχητικό. Είναι η ετήσια βροχόπτωση σε σχέση με τα χρόνια. Εδώ είναι το 1969 που είναι η πιο ψηλή βροχόπτωση. Και στο τέρμα η ελάχιστη βροχόπτωση. Εάν πάρουμε τη βροχόπτωση όλου του έτους, από τον Οκτώβριο, διότι μιλούμε για υδρολογικό έτος, μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, ναι, μέχρι το Φεβράρι. Η πρώτη κόκκινη γραμμή, ναι, που είναι η τρίτη από το τέλος. Μαζί με τις βροχές που υπολογίζω ότι θα έχουμε, πάμε στη δεύτερη γραμμή. Και αν η βροχόπτωσή μας είναι κανονική μέχρι το τέλος του υδρολογικού έτους, το Σεπτέμβρη, θα πάμε στην τρίτη γραμμή και βλέπουμε πόσο μικρή είναι η βροχόπτωση σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Ναι. Αλλά και αυτό που βλέπουμε, έτσι, σιγά σιγά που κατεβαίνει. Δεν είναι με τη σειρά. Ναι. Είναι αναλόγως του ποιο σταθμό, ποια έτος έχει την πιο πολύ βροχόπτωση. Ναι. Είναι κατά φθήνουσα σειρά. Ναι, αυτό λέω. Είναι το 68, ναι, αυτό είναι το 2019. Ναι. Αλλά που είμαστε στο τέλος. Είμαστε σήμερα στο τέλος. Ναι, 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 ναι. Είναι εκπληκτικό. Και αυτό θα συμβεί εάν πάρουμε τα κανονικά ποσά. Που ναι, φέτος δεν τα παίρνουμε γενικά. Μάλιστα. Και να πάμε στην επόμενη κάρτα. Πάμε στην επόμενη και θα δούμε για το χιόνι. Είχα πολλές ερωτήσεις αν είναι φυσιολογικό να έχουμε χιόνι μέσα στο Μάρτι. Η απάντηση είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Κατά ακρίβεια, ο Απρίλης είναι ο μήνας στον οποίο έχουμε την τελευταία χιονόπτωση. Είναι οι περισσότερες τελευταίες χιονόπτωσεις μέσα στον Απρίλη. Και έχουμε και τρεις
τρία έτη που είχαμε χιονόπτυση ακόμα και μέσα στο Μάιο. Οπότε είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια το να βλέπουμε τελευταία χιονόπτωση μέσα στο Μάρτιο. Είναι και αυτό για την βία που διαπίστωνα πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια. Μέσα στον Αύγουστο, κάθε μεσημέρι, είχαμε αυτά τα hail, πώς ονομάζεται το, ναι, το έντονο, το, οι μπάλες έτσι πολύ έντονες για Αύγουστο. Ναι. Το χαλάζι, ναι, ναι, όπως ακριβώς το είπατε. Ναι, το χαλάζι, ναι. Το χαλάζι είναι χαρακτηριστικό των καταιγίδων. Όταν, ναι, έχουμε καταιγίδες, πολλές φορές, όχι πάντα, έχουμε και το χαλάζι, ναι, το οποίο είναι η συσσόρευση πάνω σε ένα παγοκρίσταλο πάγου, το οποίο αναλόγως του πόσο ισχυρή είναι η καταιγίδα, μένει περισσότερη ώρα μέσα στην καταιγίδα και μεγαλώνει ή πέφτει αμέσως στο έδαφος. Ναι. Τις τελευταίες μέρες είχαμε μικρό χαλάζι, ναι, που είναι ένδειξη ότι η καταιγίδα μας δεν μπορούσε να το κρατήσει πολλή ώρα ώστε να αυξηθεί το μέγεθός του. Ναι. Στην επόμενη κάρτα θα δούμε την εποχική πρόγνωση. Για τον Μάρτιο, είχαμε πει τον Φεβράρι ότι η εποχική πρόγνωση για τον Μάρτιο θα ήταν λίγο πιο αυξημένη της κανονικής. Τελικά στην πραγματικότητα είχαμε σχεδόν ένα βαθμό. Ενώ για τη βροχόπτωση είδαμε κάτω από την κανονική, ενώ η πραγματικότητα μας έδωσε ότι η βροχόπτωσή μας είναι πολύ κοντά στην κανονική. Στην επόμενη κάρτα έχουμε την πρόγνωση για τους επόμενους δύο μήνες. Κανονικές θερμοκρασίες τον Απρίλιο αυξάνονται σε σχέση με τις μέσες βέβαια, τον Μάιο, ενώ για τη βροχόπτωση χαμηλότερη τον Απρίλιο και ακόμα χαμηλότερη τον Μάιο. Και στο τέλος, στην επόμενη κάρτα, βλέπουμε τι συνέβη και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρώπη το Μάρτιο είχε διαφορετικά καιρικά συστήματα. Είχε ένα σύστημα μεγάλης πίεσης, υψηλής πίεσης στην κεντρική Ευρώπη, το οποίο οδήγησε θερμές αέριες μάζες από την Αφρική σε αυτές τις χώρες και όλες αυτές οι χώρες, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία και Βέλγιο, σημείωσαν μέγιστες θερμοκρασίες. Και στην επόμενη κάρτα έχουμε μια πολύ ωραία γραφική παράσταση από την Ιαπωνία, η οποία μας δείχνει πότε ανθίζουν οι κερασιές στην Ιαπωνία. Ξεκινά από το 800 μετά Χριστό και, ναι, φτάνει μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε ότι φέτος είναι η χρονιά στην οποία οι κερασιές άνθησαν περισσότερο. Η Ιαπωνία είχε ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάρτιο σε περισσότερους από 100 σταθμούς. Ναι. Και γιατί άνθησαν, ποιο λόγο της θερμοκρασίας είχε... Τα φετά τρελάθηκαν. Ένιωσαν, ναι, ότι ήρθε η άνοιξη. Λόγω, ναι, των πιο ψηλών θερμοκρασιών, λόγω της περισσότερης ακτινοβολίας από τον ήλιο, έφτασαν στο σημείο να ανθοφορήσουν. Και όλα αυτά είπαμε ότι είναι δείγματα της κλιματικής κρίσης, κύριε Τιμβέ, το πώς αλλάζει ο καιρός και πώς αλλάζει γενικά και το οικοσύστημα και πολλά που έχουμε να δούμε αν δεν μπει και ένα χειρόφρενο. Και κλείνοντας, ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την λεπτομέρεια, αν θέλετε, που δεν είναι. Είναι μια διαφορετική γραφική παράσταση. Έτσι. Είναι φαινολογία, ονομάζεται αυτό, ναι, το πράγμα. Και κλείνοντας, να δούμε λίγο και τον καιρό τις επόμενες μέρες, τι μας επιφυλάσσει. Είχαμε για αργία χθες, δεν ήταν καλός ο καιρός, η εκδρομή. Είχαμε καταιγίδες, είχαμε βροχή. Βεβαίως η περισσότερη βροχόπτωση έπεσε χθες το απόγευμα. Είχαμε αρκετές περιοχές με πέραν των 10 χιλιοστών, με μεγαλύτερη βροχόπτωση στα Πλατάνια, 25 χιλιοστά. Ο καιρός μας ηρέμησε αρκετά, παρόλο που και από το πρωί μέχρι και πριν από λίγο που είχα ελέγξει τους σταθμούς, έχουμε βροχές σε αρκετά μέρη της Κύπρου. Περιμένουμε το σχηματισμό καταιγίδας στο εσωτερικό προς το απόγευμα. Γιατί καταιγίδα στο εσωτερικό? Διότι όπως άνοιξε ο ουρανός, θερμαίνεται η γη και δίνει ενέργεια στον αέρα να ανέβει προς τα πάνω και να σχηματίσει καταιγίδα. Είναι η ώρα που ευνοούνται οι καταιγίδες. Και αναμένουμε ότι το απόγευμα κάπου στο εσωτερικό θα δούμε καταιγίδα. Τις επόμενες μέρες ο καιρός μας ανοίγει. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για πολύ τοπικές βροχές αύριο, κυρίως στα ορεινά. Ενώ Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα δούμε απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. Την Κυριακή θα είμαστε γύρω στους 22-23 βαθμούς. 24-25 τη Δευτέρα και πιθανόν Τρίτη, Τετάρτη να δούμε 30. Θα είναι τα πρώτα της χρονιάς. Είχαμε δει και τον προηγούμενο μήνα 31 βαθμούς στον Αστρομερίτη. Ναι. Δεν θα είναι τα πρώτα της χρονιάς, αλλά μπορεί να είναι τα πρώτα σε ορισμένες περιοχές. Ναι. Και πάλι, δεν μας έχει συνηθίσει ο καιρός, 30. Τι θα κάνουμε μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, κύριε Τιμβιέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να έχετε.